Τσιγάρα σε μεγάλες ποσότητες αγόραζαν οι Σερέοι στη διάρκεια της καραντίνας. Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσε η αντιπρόεδρος των περιπτεριούχων νομού Σερών, Δωροθέα Καλλίογλου, η οποία είχε ανοιχτό το περίπτερό της τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν ότι πουλούσαμε μόνο τσιγάρα. Επειδή φοβόταν ο κόσμος, για να μην κάνει μετακινήσεις κάθε μέρα, έβγαιναν η μία ή δύο φορές την εβδομάδα και αγόραζαν τσιγάρα με τις κούτες. Οπότε εντάξει, λίγο, για μας ήταν λίγο δύσκολο. Ενώ αν αγόραζαν και άλλα προϊόντα θα ήταν πιο καλά. Γιατί όπως ξέρετε από το τσιγάρο δεν έχουμε πολύ κέρδος. Γενικά πάντως ο κόσμος κυκλοφορούσε στην πόλη κυρίως για περπάτημα, όπως λέει η κυρία Καλλίογλου, τις ημέρες της καραντίνας. Με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις στο χέρι και με γάντια και αντισηπτικά. Είχε όμως κίνηση. Είχε, έβγαιναν για περπάτημα, έστω με το σημείωμα, με το μήνυμα, με τα αυτά. Είχαμε δουλίτσα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, δεν παραπονιέμαι. Όλα καλά, με αντισηπτικά, με γάντια. Προσέχατε κι εσείς, έτσι. Ναι. Απλά εντάξει, λίγο κουραστήκαμε, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Όλο αυτό το διάστημα πάντως ήταν κουραστικό, όπως μας εκμυστηρεύτηκε η κυρία Δωροθέα, και ατενίζει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Βασικά δεν ήταν ανοιχτά όλα τα περίπτερα. Κάποια έκλειναν το μεσημέρι και δεν ξανά άνοιγαν. Κάποια έπλυναν στις 8. Εγώ δούλευα 8 με 2, 2,5 και την ώρα δεν κυκλοφορούσε κανείς. Εγώ, η ομάδα Δίας και το 100. Κανένας άλλος. Πολλές ώρες. Σκλαβιά. Και καλοκαίρι τώρα. Μη ρωτάς. Καλοκαίρι τώρα καλά είναι. Λίγο νεράκι, λίγο παγωτό, λίγο μπυρίτσες αυτά. Το χειμώνα είναι πιο δύσκολα. Αλλά ξέρεις πόσες ώρες δουλεύουμε. Γενικά πάντως η κυρία Δωροθέα βλέπει ότι ο κόσμος έχει χαλαρώσει και δεν κρατάει τις αποστάσεις, ούτε και τηρεί με την ίδια σχολαστικότητα τα μέτρα ασφάλειας. Δεν κρατάνε αποστάσεις. Όχι σε μένα. Σε μένα έρχονται άλλοι με γάντια, άλλοι σκουπίζουν τα λεφτά ή τα προϊόντα μόλις τους δίνουμε μαντιλάκια. Προσέχουν στα δικά μου τα προϊόντα. Αν και εγώ συνέχεια με αντισηπτικά κάνω και το κυσέδο που δίνω ρέστα και τα έξω τα προϊόντα. Αλλά έξω από τα μαγαζιά μαζεύεται πολλοί κόσμος. Yeah. Και ούτε μάσκες φοράν, ούτε κρατάνε τις αποστάσεις. Yeah. Οπότε, όπως λένε και οι άλλοι, είμαστε Έλληνες, δεν φοβόμαστε, το νικήσαμε. Βγήκαμε αλόβητοι με λίγους αυτούς να το τηρήσουμε.